Στη σημερινή δοκιμασία ασυλίας θα χρειαστούμε 5 γαλάζιους και 5 πράσινους. Πράγμα που σημαίνει ότι η πράσινη ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει τα 2 αγόρια τα οποία θα αφήσει εκτός. Πάμε να δούμε τι καλείστε να κάνετε. Και οι δύο ομάδες πίσω σας έχετε 2 ξύλινες κατασκευές. Ας τα ονομάσουμε κάρα. Επάνω στα κάρα υπάρχουν 2 πολύ μεγάλες φεντόνες. Μία για τους γαλάζιους, μία για τους πράσινους. Όλη η ομάδα μαζί θα πρέπει να μεταφέρετε το κάρο σας μέχρι την απέναντι μεριά, μπροστά από τον ξύλινο πύργο. Αυτό θα συμβεί με τους κορμούς που υπάρχουν κάτω από τα κάρα. Θα πρέπει να φέρνετε μπροστά κορμούς και να τσουλάνε επί της ουσίας επάνω τους. Πρώτο εμπόδιο, αυτός ο κορμός. Όταν φτάσετε, ένας παίκτης από κάθε ομάδα σηκώνει τον κορμό και όλοι οι υπόλοιποι περνούν το κάρο και οι ίδιοι από αυτό το εμπόδιο. Καθ' όλη τη διαδρομή βλέπετε κάποια δικτάκια όπου έχουν κρεμασμένους κάποιους κύβους. Όλοι αυτοί οι κύβοι θα σας χρειαστούν για να φτιάξετε στο τέλος ένα παζλ. Οπότε περνώντας από κάθε δικτάκι, ένας από κάθε ομάδα κόβει το σχοινί, μαζεύετε τους κύβους, τους βάζετε μέσα στο κάρο. Όταν φτάσετε στο μεσαίο εμπόδιο που είναι η κορμή με τη λάσπη, ένας από κάθε ομάδα μένει επάνω στους κορμούς, όλοι οι υπόλοιποι βοηθάτε έχοντας μπει μέσα στη λάσπη. Όταν φτάσετε μέχρι την απέναντι μεριά, ένας γαλάζιος, ένας πράσινος, ανεβαίνετε στον πύργο, κόβετε το σχοινί που κρατάει το βαρέλι, κατεβάζετε το βαρέλι, το βάζετε μέσα στο κάρο. Στο βαρέλι υπάρχουν κάποια τσουβαλάκια. Αυτά θα τα χρειαστείτε για τη σφεντόνα. Όταν επιστρέψετε εδώ, 2 άτομα από κάθε ομάδα ξεκινούν να φτιάξουν το παζλ και όταν ολοκληρωθεί, ξεκινάμε με τη σφεντόνα να το χαλάσουμε. Όταν ρίξουμε με τη σφεντόνα μας όλα τα κομμάτια κάτω, κερδίζουμε τον πόντο. Παύλο, όλα κατανοητά? Ναι. Φίλιππε, όλα κατανοητά? Μάλιστα, ναι. Εξαιρετικά. Τι μας μένει? Να πάρει ο Παύλος 3 λεπτά, να μας πει ποιους 2 θα αποκλείσουμε και να ξεκινήσουμε τη δοκιμασία μας. Παύλο. Ακούστε λίγο. Και να μην παίξω, παίζεις μεγάλο ρόλο κι εσύ, εγώ άμα κάτσουμε έξω. Εγώ δεν θα προλαβαίνω να λέω στον Παύλο stop, γιατί θα στον το πάρει έτσι. Μήπως θέλετε εσείς οι 2 να τραβάτε και εμείς οι γυναίκες να φέρνουμε τα ξύλα? Θα δοκιμάσω μόνος σου στην αρχή. Ωραία. Και άμα δεν, θα φωνάξω τη Μαρία. Και άμα δεν μπορέσει η Μαρία, θα το κάνω. Ναι. Εντάξει, ωραία, ωραία, γιατί δεν ξέρω πόσο βαρύ είναι. Ναι. Για θέμα συνεννόησης, μόνο επειδή έχεις 3 κοπέλες να διαχειριστείς, ναι, 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 πώς μπορείς να διαχειριστώ καλύτερα. Ωραία. Αυτό. Και εσύ να αναλάβεις τον Παύλο. Να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω καθόλου γιατί βγάζουμε εκτός τον Σάμι και τον Βασίλη. Είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία, ειδικά από την ώρα που παρέμεινε και η Καλλιόπη, να συζητάνε μόνο μεταξύ τους η τριάδα φωτιά, Παύλος, Καλλιόπη, Γιάννης. Και πολλές φορές φτάνω στο παραπέντε να τους ρωτάω, παιδιά, πώς θα παίξουμε. Το είπαμε. Τι είπατε? Εγώ πού είμαι, δηλαδή? Δεν είμαι της ομάδας, εγώ είμαι πάνω από τα βλάκι. Δεν καταλαβαίνω. Παύλο, σε ακούμε. Σάμι, Βασίλης θα μείνουν εκτός. Σάμι και Βασίλης μένουν εκτός. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα. Φίλιππος με ασυλία λόγω αρχηγίας, Παύλος με ασυλία λόγω αρχηγίας. Και υπενθυμίζω ότι και αυτή την εβδομάδα, ολόκληρη την εβδομάδα, και η Μαρία η Οικονομοπούλου έχει ακόμη την ασυλία της. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Πάμε να πάρουμε θέσεις, παρακαλώ. Η δοκιμασία όπως τη βλέπω μου φαίνεται αρκετά δύσκολη. Πιστεύω όμως αρκετά σε εμάς και στη δύναμη που έχουμε πλέον και σαν ομάδα. Κάτι που σαν συνέστημα το έχουμε νιώσει 1-2 φορές και άλλο.